Πάμε στην πληγωμένη περιοχή. Στους ανθρώπους που βασανίζονται. Στο πετόρι της Ελασσόνας. Ο Χρήστος ο Νικολαίδης συνεχίζει το open στις αποστολές του. Στην περιοχή. Δεν ξέρω αν κουνιέσαι, Χρήστο, αν εξακολουθεί να κουνάει εκεί. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κουνηθεί τώρα. Καλημέρα σας. Είμαστε στο χωριό Πρετόρι, έξω από την Ελασσόνα, στον καταβλισμό τον οποίο έχει στηθεί εδώ από την πρώτη στιγμή για να περιθάλψει τους σεισμοπαθείς κατοίκους. Εδώ, όπως βλέπετε, οι κάτοικοι έχουν ανάψει μια φωτιά για να ζεσταθούν. Τους έχουμε πετύχει στην ώρα του καφέ. Ευτυχώς δεν είχαμε καθόλου θύματα στο χωριό. Έχουμε, κυρία Ευαγγελία, όμως αρκετές ζημιές σε σπίτια, έτσι δεν είναι? Όλο το χωριό, όλο το χωριό. Από εκεί και πέρα, πόσοι είστε αρκετοί εδώ στον καταβλισμό? Είμαστε πάνω 60-70 άτομα είμαστε. Πώς ήταν το βράδυ, πείτε μου, κυρία Ευαγγελία? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Είχε κρύο. Είχε κρύο, είχε κρύο, πολύ κρύο. Και κουνητό. Με τους μετασεισμούς τι γίνεται? Εντάξει, συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε. Δεν συζητιέται. Κυρία Αλεξάνδρα, πείτε μου κι εσείς, είχαμε δύο δυνατούς μετασεισμούς? Ναι, είχαμε. Ναι. Χθες και μέχρι χθες το βράδυ, 2 έγινε πάλι. Έγινε, ναι, καλά λες, και 2 τώρα το πρωί πάλι. Εδώ τώρα στον καταβλισμό, πώς γίνεται, καλύπτονται οι βασικές σας ανάγκες? Από όλα, εντάξει, προχθές μας φέρανε το θέρμανση, στο κρύο κοιμόμασταν, εντάξει, εντάξει, τώρα όσο πάμε καλύτερα, αλλά θέλουμε όμως όχι να μείνουμε στις σκηνές εδώ πέρα. Χρήστο, τι τους έχουν πει? Ναι, δεν είναι, όχι μόνο ρογμές, έπεσε ένα κομμάτι. Χρήστο, τι τους έχουν πει, πότε θα φύγουν από εκεί? Σκέφτομαι, πού να πάω, αυτό σκέφτομαι, δηλαδή πού θα τη βγάλω εγώ και η κόρη μου? Θα χρειαστεί να το επισκευάσετε, μεγάλες. Εννοείται. Είναι περίπου 1000. Είναι τα προβλήματα τα οποία καταγράφουμε από το πρωί, αλλά θέλω να σας δείξω και ο κύριος Ντίνος εδώ θα μας δείξει. Ελάτε, κύριε Ντίνο, να μας δείξετε. Εδώ, ξέρετε, οι κάτοικοι έχουν φτιάξει το δικό τους σεισμογράφο, προκειμένου να αντιλαμβάνονται πότε έχουμε κάποιον σεισμό. Για εξηγήστε μας, κύριε Ντίνο, τι ακριβώς είναι αυτό. Γεια σας, κύριε Ντίνο. Έχουμε αυτό το σύστημα, ναι, το οποίο όταν πάει να κάνει σεισμό, κάνει αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Και λέμε ότι να έχουμε το νου μας, έρχεται σεισμός, κάνει σεισμός. Και είμαστε προετοιμασμένοι με αυτό το σύστημα. Είναι ευρεσιτεχνία δικιά μας αυτό εδώ. Δικιά μας κατασκευή. Φτιάξανε αυτοσχέδιο σεισμογράφο οι άνθρωποι. Να πάμε να δούμε το δείγμα. Το δείγμα. Εδώ και μια εβδομάδα να είναι καλά, κύριε Ντίνο, ευχαριστούμε. Αυτή είναι η κατάσταση που καταγράφουμε σήμερα το πρωί. Πρέπει να πούμε, Χρήστο, ότι σε όλη την περιοχή 1000 σπίτια, χώροι εργασίας, αποθήκες. Έχουν κριθεί ακατάλληλα, έτσι αγγίζουν περίπου τον αριθμό των χιλίων. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.800 αυτοψίες. Ακριβώς. Από αυτές τις 1.800 αυτοψίες έχουμε 898 ακατάλληλες κατοικίες. Ωστόσο, τα κλιμάκια των μηχανικών θα συνεχίσουν και σήμερα τις αυτοψίες, προκειμένου να ολοκληρώσουν, γιατί μιλάμε για αρκετά χωριά. Σκεφτείτε ότι εμείς εδώ βρισκόμαστε στο ένα άκρο της σεισμικής περιοχής. Το άλλο άκρο είναι περισσότερα από 40 χιλιόμετρα από εδώ. Mm-hmm. Άρα, για να τελειώσει αυτή η διαδικασία, θέλει αρκετές ημέρες. Ωστόσο, αυτό το οποίο οι κάτοικοι εδώ μας λένε από το πρωί, είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν αρκετές ζημιές και υπάρχουν αρκετά καταστραμμένα σπίτια, θα πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει όλες αυτές τις διαδικασίες πολύ γρήγορα, προκειμένου να γίνουν οι επισκευές για να γυρίσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Μπορεί να βρίσκουν καταφύγιο εδώ στον καταβλισμό. Ωστόσο. Τα βοηθήματα, Χρήστο, έχουν έρθει. Τα βοηθήματα. Χρήματα έχουν πάρει άνθρωποι. Να ρωτήσω την κυρία Αλεξάνδρα. Από την πλευρά της πολιτείας έχετε πάρει κάποια βοηθήματα, δηλαδή αυτά τα επιδόματα τα πρώτα που ανακοινώθηκαν? Μόνο ανακοινώθηκαν, δεν είδαμε κάτι. Μας είπαν ότι από σήμερα θα αρχίσουν να καταγράφονται, να μας δίνουν. Αλλά δεν το βλέπουμε να ήρθε κάποιος. Τα παιδιά τι λένε? Τα παιδιά τι λένε? Σήμερα θα τελειώσουν. Γιατί φτάσανε μέχρι σε ένα σημείο που καταγράφηκαν τα σπίτια. Τώρα είναι η σειρά, η δικιά μου, να έρθουν να δουν το σπίτι. Δεν έχει πάει ακόμα. Κατανοητό. Εδώ στον καταβλισμό που βρισκόμαστε, πρέπει να σου πω ότι ακριβώς από δίπλα είναι το σχολείο. Γι' αυτό βλέπω τα παιδιά πίσω. Και αυτό έχει κριθεί ακατάλληλο. Και τα παιδιά, ναι. Και το σχολείο ακατάλληλο. Ναι, είναι ακατάλληλο το σχολείο και απ' έξω έχει στηθεί ο καταβλισμός τον οποίο βλέπετε. Εν τω μεταξύ μιλάμε για έναν πανέμορφο τόπο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους αυτούς. Είναι ένας πανέμορφος τόπος εκεί. Ένας τόπος στον και πρέπει οποίο να σου πω ότι
μπορεί σε κάποιες περιοχές όπως εσάς στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να έχει ανέβει η θερμοκρασία. Ωστόσο, εδώ ακόμα το κρύο παραμένει τσουχτερό, ιδίως στη διάρκεια της νύχτας, Άκη. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ανθρώπους εκεί. Καλό κουράγιο, παιδιά.